You're tearing me apart. Άλλος ένας νέος άνθρωπος της Ηλίας προστέθηκε στο μακρύ και τραγικό κατάλογο των θυμάτων της ασφάλτου στο δρόμο Καρμανιόλα της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Περίπου στις 3 χθες τα ξημερώματα, ο 29χρονος Νίκος Μαρκουτσάς από το Βαρθολομιό άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ο 29χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φύγει χθες το βράδυ από το Βαρθολομιό μαζί με τον εξάδελφό του, προκειμένου να πάνε στην Πάτρα να πάρουν τη γυναίκα και τη μικρή κόρη του εξαδέλφου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος νέος στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος περίπου της διασταύρωσης του Κουρτεσίου, κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε στο στιθέο και κατέληξε ανάποδο στο πρανές της βοηθητικής οδού. Αποτέλεσμα του σοβαρού αυτού περιστατικού ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 29χρονου, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν ο εξάδελφός του και η μικρή του κόρη. Η είδηση του τραγικού θανάτου του 29χρονου έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία στην τοπική κοινωνία του Βαρθολομιού, όπου ο Νίκος ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο και γνωστό στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ηλίας, αφού αγωνιζόταν στην ομάδα του Ηλιακού Βαρθολομιού. Όλοι είχαν έναν καλό λόγο να πούν για τον άτυχο νέο, με όλη την τοπική κοινωνία να μιλά για ένα χαρούμενο και χαμογελαστό παιδί. Ακόμη και πριν 6 μήνες που έχασε τον πατέρα του, έδειξε δύναμη και μαζί με τα 5 αδέλφια του στήριξαν τη μητέρα τους, για την οποία η μοίρα επεφύλασε ένα ακόμη χτύπημα. Χθες το ξημέρωμα η τραγική αυτή μάνα έχασε τον αγγελό της, το 4ο από τα παιδιά της, ένα κομμάτι της ψυχής της. Ο Νίκος ήταν ένα φιλότιμο παιδί, θα πούν φίλοι και γείτονες της οικογένειάς του. Λίγες μέρες πριν είχε ξεκινήσει να εργάζεται σε μόνιμη δουλειά και να κάνει σχέδια για το μέλλον. Βέβαια, όπως θα συμπληρώσουν, τόσο καιρό που έψαχνε για δουλειά κυνηγούσε το μεροκάματο, γιατί δεν είχε συνηθίσει να κάθεται. Η μοίρα όμως επεφύλασε ένα τραγικό τέλος για τον Νίκο, που έκανε στάχτη όλα τα σχέδια και τα όνειρά του, βυθίζοντας τη θλίψη και τον πόνο τόσο την οικογένειά του όσο και τη μικρή κοινωνία του Βαρθολομιού. Ο άτυχος 29χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός και στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ηλίας, αφού αρκετά χρόνια αγωνιζόταν με τη φανέλα του Ηλιακού Βαρθολομιού. Ο Ηλιακός Βαρθολομιού πενθεί τον αρχηγό του και ένα από τα καλύτερα παιδιά, είπαν σήμερα αθλητικοί παράγοντες της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι συμπαίκτες του συντετριμένοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν το χαμογελαστό του αμυντικό, που με το δικό του μοναδικό τρόπο και με τα αστεία του τους εμψύχωνε πριν αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα τους. Η τελευταία πράξη του δράματος για τον άτυχο 29χρονο θα γραφτεί την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βαρθολομιό, όπου συγγενείς και φίλοι του Νίκου θα του πούν το τελευταίο αντίο.